ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Πόλαρη Μαρία, βουλευτής Αλπαθήνας, για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μία, νομίζω, παρατήρηση που είναι παρατήρηση πλαισίου για τη συζήτηση. Υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα και μια κεντρική επιλογή κατά τη γνώμη μας. Αν η κοινωνική ασφάλιση είναι δημοσιονομικό βάρος ή αν είναι κοινωνική ανάγκη. Αν το δημόσιο, το κράτος, είναι υποχρεωμένο να εγγυάται τη σύνταξη και τις εισφορές που μέσα από χρόνια δουλειάς κατέβαλαν χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες στα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν δεν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, εάν δεν κυμνηθούμε με ένα συγκεκριμένο κριτήριο, είναι πολύ σίγουρο ότι θα πέσουμε σε μία αστήρα δήθεν τεχνοκρατική συζήτηση, που στην ουσία όμως κρύβει συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Θα έρθω προς το τέλος της ομιλίας μου γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή, με τα στοιχεία που δίνουν οι φορείς τα ασφαλιστικά ταμεία, σε εκκρεμότητα βρίσκονται 190.000 κύριες συντάξεις, 130.000 επικουρικές συντάξεις και 55.000 εφάπαξ. Οι μήνες αναμονής είναι από 14 έως 24 μήνες. Αυτό σε μία περίοδο που η ακρίβεια συνεχίζει να σπάει κόκαλα και το αγαπημένο θύμα της συγκυβέρνησης για τη φορολογία είναι οι εργαζόμενοι και γενικότερα τα λαϊκά στρώματα. Αυτά βέβαια θα πρέπει να πληρώνουν τον ΕΦΙΑ, το φόρο εισοδήματος, αλλά χωρίς να παίρνουν τη σύνταξή τους, χωρίς να παίρνουν αυτά που δικαιούνται. Έστω αυτά τα μειωμένα, έτσι όπως έχετε καταντήσει τις συντάξεις κύριες και επικουρικές. Οι υπηρετούντες στα ασφαλιστικά ταμεία το 2010 ήταν 9.229. Το τέλος του 2013 5.930 και τώρα που μιλάμε 5.687. Με αυτό το προσωπικό, το οποίο δουλεύει σε συνθήκες τεράστιας εντατικοποίησης, γιατί για χρόνια είχε καταδικαστεί να μην δουλεύει με μηχανογράφηση και. Με αυτό το προσωπικό λοιπόν έχει να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το κύκλο εργασιών, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ξέρω ότι ο Υπουργός Εργασίας θα απαντήσει γρήγορα για τα διάφορα συστήματα που έχει εισάγει. Την Εργάνη, τον Άτλα, τον Ήλιο κτλ. Με τη διαφορά ότι καλή μυθολογία, και να τη θυμόμαστε, αλλά στη ζωή, στην πραγματική ζωή, η απόδοσή της, όπως μοιάζει από τα στοιχεία που σας έδωσα τώρα, είναι εξαιρετικά μικρή. Το είπε ο εισηγητής μας, το είπε και η συντρόφισσα Χαραλαμπίδου, το ασφαλιστικό σύστημα είναι θύμα από την αρχή της δεκαετίας του 90 νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Ήρθαμε όμως στην εποχή του μνημονίου, η χρυσότοκη όρνηθα να δώσει όλα της τα αυγά και αυτά τα αυγά να βουλώσουν οι τρύπες του χρέους για το οποίο δεν ευθύνονται προφανώς οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι να είναι αυτοί που θα πληρώσουν. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΕΓΕΣΕ, είμαστε σε μια οριακή ισορροπία εισρώων και εκρώων. Και τα στοιχεία είναι ανατριχιαστικά. Έχουμε χάσει περίπου 11 δις από τις περικοπές μισθών και της ανεργίας. 8,5 δις από την αδήλωτη εργασία. Από το 1993 το κράτος χρωστάει 12 δις. Οι άτοκες καταθέσεις των ταμείων που χρόνια τροφοδοτούσαμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τη βιομηχανία και τα παιχνίδια στο χρηματιστήριο, τουλάχιστον μέχρι το 2001 70 δις. Από το PSI 13 δις. Και εδώ είναι τα ερωτήματα. Γιατί τελικά αυτό το δημοσιονομικό βάρος το πληρώνει ένας και συγκεκριμένος ένας, ο εργαζόμενος, η εργαζόμενη, ο αυτοαπασχολούμενος. Γιατί έχουμε δώρα,
με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών που φτάνει στο 1 δις. Γιατί συνεχίζουμε να συζητάμε με τη ρήτρα βιωσιμότητας, μηδενικού ελλείμματος, τη ρήτρα θανάτου και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά συνεχίζοντας την πολιτική των διαθεσιμοτήτων και των απολύσεων. Θέλω λοιπόν να βάλω 3 ερωτήματα. Θα συνεχίσετε έτσι? Γιατί τότε θα μειώσετε τις συντάξεις. Θα βάλετε ιδιωτικές εταιρείες ίσπραξης? Θα συνεχίσετε την αποψήλωση του προσωπικού των ασφαλιστικών ταμείων? Και τέλος, τι θα κάνετε με τους μεγαλοφιλέτες? Γιατί είναι ντροπή να λέτε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, τη στιγμή που πρόσφατα ψηφίσατε τροπολογία για τον αναβαλλόμενο φόρο για τις τράπεζες, ψηφίσατε την τροπολογία για τους εφοπλιστές που εθελοντικά θα συνεισφέρουν στα φορολογικά βάρη, και η πλειοψηφία όσο χρωστιούνται είναι σε μεγάλες, μεγάλες εταιρείες που κερδοσκοπούν και συνεχίζουν να κερδοσκοπούν. Ευχαριστούμε την κυρία Πόλαρη. Το λόγο έχει ο